Μιλάμε για ένα πολυνομοσχέδιο με διάφορα θέματα που αφορούν από την κύρωση της συμφωνίας με την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, τον αιγυαλό της παραλίας της όχθης ποταμών και λιμνών, την ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συνυποσχετικό σύμφωνο μεταξύ κυβέρνησης και εφοπλιστών για την εθελοντική τους φορολογία και άλλες διατάξεις βεβαίως στο τελευταίο πέμπτο μέρος. Στα βασικά αυτά ζητήματα, η συζήτηση στην Επιτροπή αλλά και η συζήτηση μέχρι τώρα στην Ολομέλεια έδειξε ότι όλα τα άλλα κόμματα συμφωνούν και δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. Τι αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά? Ότι όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν την καπιταλιστική ανάπτυξη, τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών ομίλων και των εφοπλιστών, με όποια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται για κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε όχι μόνο δεν έχετε διαφορετική άποψη, αλλά οι συγκλήσεις μεταξύ σας βγάζουν μάτια. Από δίπλα σε αυτή τη συμφωνία και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και άλλοι εκπρόσωποι επιχειρηματιών δεν έκρυψαν στην Επιτροπή στη συζήτηση με τους φορείς την ικανοποίησή τους για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Βέβαια θα αναρωτηθεί κάποιος καλοπροαίρετα, όπως το κάνανε αρκετοί βουλευτές τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, γιατί είναι κακό οι συγκλήσεις όταν μάλιστα αφορούν αυτές το καλό του τόπου και της οικονομίας. Ας δούμε λοιπόν σε ποιους κάνουν καλό τέτοιου είδους ρυθμίσεις που προωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητάμε. Πρώτον, με την κύρωση της συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα η χώρα μας γίνεται μέλος της. Ποιος όμως θα κερδίσει από μια τέτοια εξέλιξη? Γιατί πρέπει να γίνει η χώρα μας μέλος της Ασιατικής Τράπεζας? Όλα τα άλλα κόμματα υποστηρίζεται ότι θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια από τα οποία θα ωφεληθεί γενικώς η ελληνική οικονομία. Πράγματι, σκοπός της συγκεκριμένης τράπεζας είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων για την κατασκευή ενεργειακών αγωγών, λιμενικών και αεροπορικών εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών και μεταφορικών δικτύων που θα δώσουν όθηση σε επενδύσεις σε διάφορους άλλους κλάδους της οικονομίας, υλοποιώντας το δρόμο του μεταξιού. Ενός δρόμου που αντανακλά τις προσπάθειες της Κίνας να ενισχύσει τη θέση και το ρόλο της στις διεθνείς οικονομικές και όχι μόνο εξελίξεις, στρώνοντας το έδαφος για τον πλουτισμό των δικών της μονοπωλίων που στηρίζει. Ιδιαίτερα στα Βαλκάνια και στη χώρα μας προβλέπεται ένα επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 3 δις δολαρίων και μια πιστωτική γραμμή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος του δρόμου του μεταξιού. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες business. Τέτοιου είδους επενδύσεις συμβάλλουν στην ανάδειξη της χώρας σε κόμβο μεταφοράς και εμπορευμάτων αλλά και ενεργειακών πόρων. Αυτές τις business βλέπουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, μυρίστηκαν κέρδη δηλαδή και τρέχουν να πάρουν θέση στο φαγοπότη. Για τον ίδιο λόγο συμμετέχουν και οι ισχυρές δυτικές δυνάμεις, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία και άλλες. Στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών και των επιδιώξεων της αστικής τάξης, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ασιατικής Τράπεζας. Με την προσδοκία αυτή να μπορεί να χρηματοδοτεί έργα που αναπτύσσουν ελληνικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, την Ασία, καθώς και έργα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα στα Βαλκάνια. Αυτούς τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης υπηρετεί και η προσχώρηση της Ελλάδας στην πρωτοβουλία 17+1 χωρών της Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Κεντρικής Ευρώπης και της Κίνας που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχθές από τον Ντουμπρόβνικ. Οι εργαζόμενοι όμως τι έχουν να κερδίσουν από αυτές τις εξελίξεις? Το επιχείρημα περί ανάπτυξης που θα ωφελήσει τους εργαζόμενους, το παράδειγμα της Κόσκο αλλά και κάθε άλλης επένδυσης που έχει γίνει στη χώρα μας με συμμετοχή ή όχι κινέζικων μονοπωλίων είναι πεντακάθαρο. Όχι μόνο δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα, όχι μόνο θα συνεχίσουν να ματώνουν για να συνεχιστεί να τροφοδοτείται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά με την όξυση των ανταγωνισμών των ομίλων για την υπεράσπιση αλλά και των υπεριαλιστικών χωρών, για την υπεράσπιση με κάθε μέσο των συμφερόντων της κάθε πλευράς, δημιουργούνται
και σοβαρή κίνδυνη για τους λαούς της περιοχής. Δεύτερο ζήτημα. Αποτελεί πραγματικά πρόκληση και ομή κοροϊδία για το λαό το συνυποσχετικό σύμφωνο οικειοθελούς προσφοράς κυβέρνησης και εφοπλιστών. Με αυτή την εθελοντική εισφορά έρχεται να καλύψει τα ληστρικά προνόμια που απολαμβάνει από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και τα οποία φορτώνονται τριπλά και τρίδιπλα στις πλάτες του λαού με τη φορολογία και με ένταση της εκμετάλλευσης των αυτεργατών. Προνόμια, φοροαπαλλαγές και κρατικές ενισχύσεις που όλα τα άλλα κόμματα έχετε φροντίσει να κατοχυρωθούν στο Σύνταγμα, οι οποίοι συγκεντρώνουν αμύθιτα πλούτη και από δεκάδες φοροαπαλλαγές από το αστικό κράτος. Μόνο το ΚΚΕ έχει διαχρονικά αντιταχθεί στη συνταγματική κατοχύρωση των εφοπλιστικών προνομίων. Ζητούσε και ζητάει την κατάργησή του σε όλες τις διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης από το 1974 μέχρι και την πρόσφατη. Οι εφοπλιστές πληρώνουν, αν θέλουν, όταν θέλουν και όσα θέλουν. Και την ίδια ώρα κάνετε φοροεπιδρομή στους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες. Άλλωστε αυτό το δρόμο της εθελοντικής εισφοράς των εφοπλιστών, με μερικά ψωροεκατομμύρια, γύρω στα 40 δηλαδή, που συμφώνησαν πρόσφατα με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πατέντα που ανακάλυψε και πρωτοεφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία. Προοδευτικό μέτωπο με τους εφοπλιστές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τότε τι φλανάχει η συντήρηση. Τρίτο ζήτημα. Με το τέταρτο μέρος του νομοσχεδίου, αιγυαλώς λίμνες, ποτάμια, μοναδικά οικοσυστήματα ρίχνονται στα σαγόνια των επιχειρηματικών ομίλων. Για να το πετύχει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε. Πήρε και ενσωμάτωσε στο νομοσχέδιο που συζητάμε μια σειρά αντιδραστικές ρυθμίσεις που είχαν επιχειρήσει να νομοθετήσουν οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας από το 2006 μέχρι το 2014, ήταν η τελευταία προσπάθεια, με νομοσχέδια που προωθούσαν τότε, αλλά τελικά για διάφορους λόγους δεν ψηφίστηκαν. Θα σκεφτήκατε μάλλον ότι δεν πρέπει να πάει χαμένη τόση δουλειά που έκανε το παλιό, σε εισαγωγικά, όπως το λέτε, δηλαδή πολιτικό προσωπικό, και φέρατε αυτές τις ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τι φέρατε δηλαδή? Καταρχήν, νομιμοποιούνται αυθαίρετα, ανοίγονται περισσότεροι δρόμοι παρέμβασης και δίνονται μια σειρά διευκολύνσεις στο κεφάλαιο σε σχέση με το τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Προωθείται παραπέρα την εμπορευματοποίηση όλων αυτών και όλα αυτά στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης δηλαδή προχωράται στην αθρώα τακτοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών αυθαίρετων επεμβάσεων στην παράκτεια ζώνη. Ανοίγεται κι άλλο δρόμο για παραχωρήσεις ακτών και οχθών ποταμών για έρευνες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περιορίζεται την πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων στο παράκτιο και παρόχθιο χώρο. Επιτρέπονται πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που κατονομάζονται συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο. Στη δαμόκλεια σπάθη των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου προστίθενται και τα υδάτινα στοιχεία. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα που απέκτησε το κεφάλαιο στον παλιό αιγύαλο, δηλαδή στις εκτάσεις που δημιουργήθηκαν με επιχωματώσεις της θάλασσας, κυρίως μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Προβλέπεται η δυνατότητα στο άρθρο 31 απευθείας παραχώρησης αιγυαλού, παραλίας κτλ. Στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και στις δημοτικές τους επιχειρήσεις για απλή χρήση ακόμα και σε περιοχές Natura. Και αυτοί βεβαίως με τη σειρά τους μπορούν να πουλήσουν τη χρήση σε μεγαλοεπενδυτές για εκμετάλλευση. Στις απλές χρήσεις περιλαμβάνονται τώρα, νέο άρθρο 13α, περιλαμβάνονται και κάθε είδους επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς δραστηριότητας. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα με την παραχώρηση στους επιχειρηματικούς ομίλους της χρήσης αιγυαλού παραλίας και άλλων κοινόχρηστων πραγμάτων για την κατασκευή έργων, στο άρθρο 33. Επιτρέπονται πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως υποδομές για εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε μορφής, φράση που υποκρύπτει και τα υδατοδρόμια των υδροπλάνων, εγκαταστάσεις σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ και κάθε συνοδό έργο. Γίνεται ειδική αναφορά και για την παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού και παραλίας, ακόμη και σε βραχονισίδες και για οτιδήποτε άλλο εξυπηρετεί τη διείσδυση των ΑΠΕ. Με το άρθρο 36 επιτρέπεται το ξεπούλημα στο κεφάλαιο της χρήσης νησίδων, βραχονισίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόμενου Αιγιαλού και της παραλίας, όλων των ευαίσθητων οικοσυστημάτων για πλήθος έργων, όπως τουριστικά, ενεργειακά, υδατοκαλλιέργειες, ναυταθλητικά και άλλα. Ειδική χαριστική διάταξη προβλέπεται για τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα για τα χερσαία συνοδά έργα να αναστείλουν την έκδοση και εκτέλεση πρωτοκόλου διοικητικής αποβολής και πρωτοκόλου κατεδάφισης, καθώς και καταβολής του οικείου προστίμου. Στο άρθρο 14α προβλέπεται η δυνατότητα νομιμοποίησης έργων που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 2011, 28 εβδόμου του 2011, σε Αιγιαλό, παραλία κτλ. Μεταξύ αυτών έργα εθνικής σημασίας, εισαγωγικά όπως λέτε, και εδώ στο εθνικής σημασίας χωράνε τα πάντα. Νομιμοποιούνται και απαλλάσσονται από κάθε πρόστιμο τα έργα που υλοποιήθηκαν παράνομα ή θα υλοποιηθούν μέχρι την έναρξη ισχύως του νομοσχεδίου και αφορούν την τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων. Τα ποσά που εισπράττει το Δημόσιο ή ο Δήμος από την παραχώρηση για απλή χρήση Αιγιαλού, παραλίας και άλλων κοινόχρηστων πραγμάτων μοιράζεται σε 60% στους Δήμους και σε 40% στο Δημόσιο. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται στην ουσία για μια αντισταθμιστική παροχή προς τους Δήμους με σκοπό να διευκολυνθεί με τις λιγότερο δυνατές αντιδράσεις σε επίπεδο κοινωνικής αποδοχής, να το αποδειχθούν δηλαδή οι Δήμοι, το μεγάλο ξεπούλημα που στους επιχειρηματικούς ομίλους που ετοιμάζεται, που νομοθετείται δηλαδή. Από όλα τα παραπάνω, είναι κάτι από παραπάνω φανερό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ούτε θέλει, ούτε έχει την πολιτική βούληση να βάλει ένα τέλος στις αυθαιρεσίες με απομάκρυση των αυθαιρέτων επιχειρηματικού χαρακτήρα επεμβάσεων. Το δικαίωμα της εργατικής τάξης, της λαϊκής οικογένειας για ξεκούραση, για διακοπές, για αναψυχή που αποτελούν επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας το ρίχνεται στον κεάδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η προστασία του Αιγιαλού από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων απαιτεί πάλι με ένα πλαίσιο που θα αντιπαλεύει συνολικά την επιχειρηματική δράση των μονοπωλίων, το καπιταλιστικό πλαίσιο της χωρικής ανασυγκρότησης, τμήμα του οποίου είναι και οι νομοθετικές παρεμβάσεις για τον Αιγιαλό, την παραλία και άλλα κοινόχρηστα χωρικά στοιχεία μαζί και το υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη, στα ξενοδοχεία, στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής είναι ασύμβατη με την ικανοποίηση των αναγκών του λαού για μόνιμη και σταθερή εργασία, για διασφάλιση του δικαιώματος της αναψυχής και της ανάπαυσης, για διευρυμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Αποτελεί μονόδρομο η εργατική εξουσία με κοινωνικοποιημένη τη γη και των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Συμπερασματικά, για να σταθεροποιηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, να αυγατήσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, δημιουργείται όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το κεφάλαιο, διευκολύνεται τη δράση του με μια σειρά μέτρα, το φοροαπαλλάσσεται και το επιδοτείται, μοναδικά οικοσυστήματα δίνονται δώρο για χρήση στα αρπακτικά χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το σχέδιο που υπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία είναι σχέδιο για τους λίγους, για τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες και άλλων τμήματων του κεφαλαίου. Όπως απέδειξε και η συζήτηση σε αυτό το νομοσχέδιο, ανάμεσα στα κόμματα που υπηρετούν το κεφάλαιο, συνικά τύχη δεν υπάρχουν. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι, ο λαός, πρέπει να αφήσουν πίσω το δρόμο των συνεχών θυσιών για τα κέρδη των λίγων. Να κάνουν οι ίδιοι την πραγματική διαφορά για να ανασάνουμε από την πόχα αυτού του σάπιου συστήματος.
Οι εκλογές βεβαίως που έχουμε μπροστά μας δεν θα ανατρέψουν αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, μπορούν όμως να ενισχύσουν το λαϊκό κίνημα σήμερα, βάζοντας φρένο στα χειρότερα και ανοίγοντας το δρόμο της ανατροπής. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.